Ανάσταση του Θεανθρώπου γιόρτασαν οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, εκατομμύρια πιστών έσπευσαν σε εκκλησίες για το «Δεύτε λάβετε φως» και το «Χριστός Ανέστη», με την αναβίωση εθίμων σε όλη την επικράτεια. Πιστοί βιώνουν το θαύμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου. Συγκίνηση και Δέος. Και στο Ηράκλειο, πλήθος πιστών βρέθηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, γιορτάζοντας με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Ανάσταση του Χριστού. Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εχάρθανα του προζωή, και εκείς προς ουρανών Χριστός ο Θεός, ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντα. Καλούμαστε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη ώρα να αναλογιστούμε τη δωρεά του Θεού στο γένος των ανθρώπων μέσα από τη θυσιαστική σταυρική του θυσία και τη ζωηφόρο Ανάστασή του. Είναι αλήθεια ότι το Πάσχα δεν σηματοδοτεί μόνο το ιστορικό πέρασμα των Εβραίων από τη δουλεία της Αιγύπτου στη γη των θεϊκών επαγγελιών και υποσχέσεων. Το Πάσχα σήμερα γίνεται για τον καθένα από μας το προσωπικό μας πέρασμα, η δική μας διάβαση από τη ζωή της αιχμαλωσίας, από το βίωμα χωρίς Θεό στη ζωή της Αναστάσεως, στην αιώνια παρουσία του Θεού μαζί μας. Με βαθιά κατάνοιξη παρέλαβαν το Άγιο Φως, το οποίο μετέφεραν στα σπίτια τους. Σε κλίμα κατάνοιξης και λαμπρότητας, τελέσκε στο κατάμεστο Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα η ιερουργία της Αφής του Αγίου Φωτός.